Μας έχουμε την κυρία Έλενα Λεκάκη από τη Δημοκρατική Αριστερά. Κυρία Λεκάκη, μας ακούτε? Βεβαίως σας ακούω και θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας, κυρία Σταματιάδου και κύριε Ζιάζα. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πώς είστε, πώς είναι αυτές οι μέρες, μετράτε αντίστροφα το χρόνο για τις εκλογές. Πώς είναι εκεί τα πράγματα, πώς πάει ο αγώνας? Θα πρέπει να σας πω ότι για την ώρα βλέπω ότι πάει πολύ καλά. Πρέπει να σας πω όμως ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, άρα δεν μπορείτε να βασίζεστε και στο κριτήριό μου. Μπορείτε να βασίζεστε μόνο στο ένστικτό μου. Θεωρώ ότι πάει καλά όμως. Ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη φορά που βάζετε υποψήφια? Ναι, είναι η πρώτη φορά που βάζω υποψηφιότητα. Και... η ενασχόλησή μου μέχρι σήμερα και η οποία ξεκινάει με βάση μια μικρή ιστορία που αφορά στη γέννηση του παιδιού μου, γιατί από τότε άρχισαν να με απασχολούν ιδιαίτερα τα κοινά. Εξαντλήθηκε σε δράσεις όπως τα κοινοτικά μας, τα οικολογικά κτλ. Σήμερα όμως κατέρχομαι στην πολιτική σκηνή, την κεντρική, γιατί θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο σε μία περίοδο απαξίωσης οι πολίτες να κινητοποιηθούν και να έρθουν πιο κοντά στην κοινωνία και η κοινωνία να σταματήσει να απαξιώνει την πολιτική. Κυρία Λεκάκη, ποιο είναι, είπατε... το λόγο, ας πούμε, που ασχοληθήκατε για... στην πολιτική. Σας, άρα, ποιο είναι, εκεί πέρα, ποιο είναι το λιθαράκι της Δημοκρατικής Αριστεράς? Δηλαδή, πώς σας έπεισε και πώς πείσατε τη Δημοκρατική Αριστερά, με ποιο κριτήριο την επιλέξατε τελικώς? Θα σας πω αμέσως. Η Δημοκρατική Αριστερά, με τη Δημοκρατική Αριστερά ασχολήθηκα αμέσως με την έναρξή της. Πιστεύω πραγματικά ότι είναι εκείνο το κομμάτι... το πολιτικό, το οποίο φέρνει πάλι στην πολιτική σκηνή τη διαβούλευση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο πρόεδρός της, ο κύριος Κουβέλης, στην πραγματικότητα είναι εκείνος ο οποίος εκφράζει αυτό το οποίο εκφράζει και η βάση και ο λαός. Και τα δεινά, τα οποία, με βάση τα δεινά τα οποία υφίσταται σήμερα, με δεδομένο το τι έχει συμβεί στη χώρα μας και ποια είναι η καινούργια πραγματικότητα την οποία βιώνουμε όλοι. Τα υψηλά, εγώ θα πάω τώρα λίγο στις δημοσκοπήσεις. Ναι. Τα υψηλά ποσοστά των δημοσκοπήσεων, βλέπω με τη Δημοκρατική Αριστερά, με πολλές μονάδες. Και τον κύριο Κουβέλη, και τον πρώτο δημοφιλέστερο, πιο, με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα. Αυτά επηρέασαν λίγο την πρόοδο της Δημοκρατικής Αριστεράς? Θέλω να πιστεύω πως ναι. Δηλαδή, ας ξεκινήσω λίγο από το πρόσωπο του κυρίου Κουβέλη. Παρότι οι σχολιασμοί είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν φανφαρονίζει και δεν επιβάλλεται με την παρουσία του, θεωρώ ότι είναι εκείνη η μορφή η πολιτική η οποία χρειάζεται να στεγαστεί στον πολιτικό μας χώρο προκειμένου να εκφράσει τη σύνεση, την λογική και σίγουρα όχι το φανατισμό. Κάτι από το οποίο βλέπουμε, στο οποίο βλέπουμε ότι πληττόμαστε σήμερα, έτσι. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δημοσκοπήσεις που με ρωτάτε, θεωρώ ότι ο Έλληνας, δεδομένης της κρίσης, που κρίμα βέβαια που υπάρχει, αρχίζει να σκέφτεται με ένα άλλο είδος πολιτικής σοφίας. Να μελετάει και να ελέγχει τι ακριβώς συμβαίνει γύρω του και ποιοι πολιτικοί τον αντιπροσωπεύουν. Η Δημοκρατική Αριστερά φοβάται τις διαρροές όμως της τελευταίας στιγμής, διαρροές ψηφοφόρων? Νομίζω πως όχι, γιατί γίνεται αρκετά δυνατή προσπάθεια προς όλες τις κατευθύνσεις και το λέω με την έννοια ότι προσπαθεί να βρεθεί κοντά στην κοινωνία. Αυτό εκτιμώ λοιπόν ότι δεν αποτελεί αντικείμενο για εκροές, ίσα ίσα που αποτελεί και αντικείμενο νέων εισρώων. Κυρία Λεκάκη, έτσι όπως συζητάμε για τους πολίτες, γιατί τελικά αυτοί θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Okay. Ξέρετε, εκφράζουν τελευταίως και μια έτσι αμφιβολία, ένα ερώτημα. Είναι δυσαρεστημένοι, γιατί βλέπουν ότι δεν κάθεται η αριστερά, τα κόμματα της αριστεράς σε ένα τραπέζι, τελικώς να βρουν μια λύση προεκλογικά. Mm-hmm. Βλέπουν ότι δεν υπάρχουν, αν θέλετε, οι ίδιες προθέσεις από όλους. Mm-hmm. Υπάρχουν από παντού κάποιες κόκκινες γραμμές. Άλλοι είναι εντελώς ανένδοτοι, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Mm-hmm. Ποια είναι η δική σας άποψη τελικά? Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, έστω και μετά τις εκλογές? Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σταματιάδου. Κοιτάξτε όμως, γίνεται πραγματικά πολλής λόγος σχετικά με τη διάσπαση της αριστεράς. Πλην όμως, θα πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο ποιες είναι οι πολιτικές αυτής της αριστεράς. Δηλαδή, από τη μια έχουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ασφαλώς, και είναι θετικό αυτό, είναι πιστό στις αρχές του.
Αλλά είναι περιχαρακωμένο γύρω από αυτές τις αρχές, πίσω από αυτές τις αρχές, και θεωρώ ότι δεν αναπνέει όπως αναπνέει η κοινωνία. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να ανοιχτεί περισσότερο στην κοινωνία και να μην περιχαρακώνεται. Απ' την άλλη μεριά, μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, έχουμε δει μια τακτική του όχι σε όλα. Μόλις τώρα, στις τελευταίες μέρες, παρατηρείται μια άλλη απόφρωση. Σε ό,τι αφορά τώρα στις πολιτικές της ΔΙΜΑΡ, είναι δεδομένο ότι συζητάει για το δημοκρατικό σοσιαλισμό. Και μάλιστα θέλω να πω ότι είναι το πρώτο κόμμα ίσως της αριστεράς, το οποίο έχει μετατοπιστεί από την κριτική, τη στήρα αντιμετώπιση και τη διαμαρτυρία και είναι έτοιμο να συμμετέχει με πρόγραμμα στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό νομίζω ότι κάνει τη διαφορά. Τώρα, αναφορικά με τις κόκκινες γραμμές. Γιατί δεν γίνεται όμως αυτό? Κόκκινες γραμμές. Γιατί δεν γίνεται? Ναι, είστε ανοιχτές συνεργασίες, έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν γίνεται, έστω ή με το Πασόκ ή και με τη Νέα Δημοκρατία, πιο κοντά νομίζω προς το Πασόκ. Γιατί δεν γίνεται πριν τις εκλογές? Δηλαδή, μετά τις εκλογές, τι θα αλλάξει την αμέσως επόμενη, αφού ήδη τα προγράμματα, οι εξαγγελίες, όλα είναι γνωστά τις ημέρες αυτές. Οι προθέσεις, αν θέλετε, των κομμάτων. Θα σας πω τι νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει. Όπως ήδη έχει η ΔΙΜΑΡ δεσμευτεί, ότι μπορεί να δημιουργήσει συμφωνίες με βάση όμως κάποιες να είναι προγραμματικές αυτές οι συμφωνίες. Ταυτόχρονα ενδιαφέρεται για αξιόπιστη πολιτική και ασφαλώς για φερέγγια πρόσωπα, τα οποία θα μπουν στη Βουλή και θα εκπροσωπήσουν τις όποιες απόψεις έχουμε αποκομίσει από την κοινωνία. Εγώ θα τσιμπήσω τώρα τη λέξη φερέγγια πρόσωπα που είπατε και θα σας ρωτήσω ποιος θα θέλατε να είναι ο αυριανός πρωθυπουργός, ο πρωθυπουργός της 7ης Μαΐου. Σίγουρα θα θέλατε τον κύριο Κουβέλη, έτσι. Αν δεν είναι όμως από ό,τι θέλεις. Νομίζω ότι... Ναι, νομίζω κυρία Θεματία του ότι με καλύπτει, αλλά ασφαλώς πρέπει να είμαστε και... Λίγο ρεαλιστές. Να είμαστε ρεαλιστές ακριβώς. Φερέγγια πρόσωπα, κύριε Γιώζα, νομίζω ότι είναι τα πρόσωπα τα οποία δεν κουβαλάνε σκελετούς στους ταρταρόμπες τους. Τι σημαίνει αυτό? Πρόσωπα τα οποία έχουν εφθαρεί και έχουν διαπλακεί και έχουν συμμετέχει με όποιο τρόπο στο χάος το οποίο βρισκόμαστε σήμερα, το οποίο χάος εκτιμώ ότι δεν έχει μόνο οικονομική αξία, όπως πολύ συχνά τοποθετούμαστε, έχει κοινωνική αξία. Και βλέπω ότι κατακερματίζεται ιδιαίτερα και φτωχοποιείται ο αδύναμος και η μεσαία τάξη. Και θέλω να μου επιτρέψετε, μέσα στο λίγο χρόνο που έχουμε, να έρθουμε πολύ πίσω στους κλασικούς χρόνους και να θυμηθούμε ότι πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος. Συζητάμε πολύ για τα χρήματα και καθόλου για τα πρόσωπα. Όντως. Καθόλου για την κοινωνία. Όντως, αυτό δεν έχετε άδικο. Όμως να πούμε και την άλλη πλευρά ότι και χωρίς τα χρήματα, πλέον σήμερα έτσι όπως έχει φτάσει η κοινωνία, η ζωή, αν θέλετε, δεν μπορεί να ζήσει κάποιος. Δεν μπορεί να πάρει την τροφή του, δεν μπορεί να έχει τις το σπίτι ανάγκες, του. Ναι. Με παραπέμπεται σε άλλο ρυθμό. Δεν μπορεί να έχει υγεία. Έτσι. Με παραπέμπεται σε άλλο ρυθμό το δίδυ χρημάτων. Και αφού μου βάζετε θέματα υγείας και χρημάτων κτλ., θέλω με αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε, θέλω να σας πω και μία προσωπική μου θέση. Βλέποντας όλες αυτές τις κινήσεις που γίνονται, τις φιλανθρωπικές, προκειμένου να βοηθηθούν οι αδύναμες, τα αδύναμα λαϊκά στρώματα. Σαφώς πιστεύω στη φιλανθρωπία, όμως πιστεύω ότι αυτό που είναι εξίσου σημαντικό και το σημαντικότερο μάλιστα είναι η χάραξη μιας πολιτικής η οποία δεν θα επιτρέπει στην κοινωνία να φτάνει σε αυτή την κατάσταση. Και ιδιαίτερα θα πω στους Έλληνες, οι οποίοι είναι ένας λαός περήφανος. Έτσι. Και δεν καταδέχονται, θα χρησιμοποιήσω μια χωριάτικη λέξη, γιατί είμαι χωριάτισσα, δεν επιτρέπεται να ρίχνουν τελείως τον εγωισμό τους και την περηφάνεια τους και να μην υπάρχουν πολιτικές οι οποίες να προστατεύουν από αυτή την κατρακύλα. Οπότε να πάμε όλοι στις κάλπες, όπως λέει και η εκπομπή μας, περήφανοι. Σωστά? Βεβαίως, να πάμε περήφανοι. Έτσι. Και χωρίς φανατισμούς, χωρίς να θέλω κάποιον να τον κάψω, να θέλω να τον στείλω φυλακή, να αποδοθεί δικαιοσύνη με έναν όμορφο, ήρεμο και πολιτισμένο τρόπο, γιατί έχουμε ξεχάσει κάτι που επί δύο τουλάχιστον συναπτά έτη
άκουγα στην τηλεόραση πριν ξεκινήσει η κρίση για πολιτικό πολιτισμό. Έχουμε